Δημογλίδου, το άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο μάθαμε τις τελευταίες ημέρες από τις αναλύσεις των περιστατικών στα οποία η ελληνική αστυνομία παρεμβαίνει, είναι ότι έχουμε έναν, τι να πω, έναν απίστευτο αριθμό περιστατικών παραβατικότητας ανηλίκων και έναν πολύ μεγάλο αριθμό προσαγωγών και συλλήψεων. Ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο δυστυχώς η ελληνική αστυνομία καλείται να αντιμετωπίσει στο τελευταίο στάδιο, όταν δηλαδή το παιδί, γιατί μιλάμε για παιδιά εδώ, μπορεί να είναι δράστης αξιόπινων πράξεων, αλλά είναι μικρά παιδιά. Βλέπουμε ότι έχει κατέβει αρκετά και το όριο ηλικία. Συναντούμε παιδιά από 12 έως 14 ετών και σε μικρότερες βέβαια ηλικίες σε κάποια περιστατικά, οι οποίοι καταλήγουν σε ένα αστυνομικό τμήμα και φανταστείτε σε πόσο δύσκολη θέση έρχονται και οι αστυνομικοί που έχουν απέναντί τους ένα παιδί και πρέπει να τον αντιμετωπίσουν σαν δράστη μιας αξιόπινης πράξης, ο οποίος μάλιστα δεν έχει καταλάβει το αξιόπινο της πράξης του. Θεωρεί ότι όλο αυτό που έχει κάνει, είτε μεμονωμένα, είτε με την παρέα του, σε κάποια άλλη ομάδα συνομιλικών του ή σε ένα άτομο μεμονωμένα, θεωρεί ότι είναι στο πλαίσιο μιας πλάκας, ενός αστείου, ενός βίντεο ίσως που θέλουν να τραβήξουν και να ανεβάσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να το στείλουν σε συμμαθητές τους για να γελάσουν, όπως μας λένε. Φανταστείτε πόσο δύσκολη λοιπόν είναι και η δική μας θέση. Και δεν νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί εκεί, μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα. Μα είπατε σωστά. Έχει σημασία το αυτό. Κοινωνικό πρόβλημα. Που πρέπει να πούμε, ειδικά την τελευταία χρονιά, μέσα στα σχολεία έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά. Και αυτό που έχει σημασία, η αντιμετώπιση των παιδιών αυτών πρέπει να γίνεται από ομάδα ψυχολόγων. Εκτός από τα βασικά που θα γίνει στην αστυνομία, χρειάζεται ειδική ομάδα ψυχολόγων για να αντιμετωπίσουν τα παιδιά αυτά. Ότι οι γονείς τα έχουν κάνει όλα σωστά, δηλαδή μέχρι εκείνο το σημείο που εγκληματεί το παιδί και πρέπει να αναλάβει ο ψυχολόγος, λέτε, κυρία Παγόρη. Όχι. Οι γονείς έχουν μεγάλη ευθύνη, οι οικογένειες έχουν μεγάλη ευθύνη. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει το συμβάν, από εκεί ξεκινάμε, θα πρέπει να υπάρχει και ιδιαίτερη στήριξη από ψυχολόγους. Γιατί οι γονείς πάντα δεν μπορούν να ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά. Είναι δύσκολα περιστατικά. Μπορεί να το έθεσε λίγο διαφορετικά τώρα ο κ. Δημητρίου, να θέλει να πει ότι ξεκινάει και το πρόβλημα πολλές φορές από την οικογένεια. Έχω ξαναβρεθεί σε συζήτηση τέτοια. Ναι. Είναι για κάποιο λόγο ταμπού να μιλήσουμε για την ευθύνη των γονέων. Εγώ είμαι τώρα 45 ετών και έχω πάνω από 20 χρόνια να δω στο εξωτερικό μου, στο κοινωνικό μου περιβάλλον, γονέα να επιπλήττει ή να περιορίζει παιδί. Γιατί οι σύγχρονες μέθοδοι απαγορεύουν την επίπληξη, απαγορεύουν τον περιορισμό. Φτάνουμε λοιπόν σε έναν έφηβο ο οποίος θα εγκληματίσει μέσα από αυτήν την τόσο. Τώρα μιλώ, δεν μιλώ σαν δικηγόρος προφανώς, έτσι. Κοινωνικά μιλώ κι εγώ. Αλλά θα φτάσει το παιδί να κάνει έγκλημα, θα φτάσει να χτυπήσει άλλο παιδί για να κάνει την επίδειξή του, όπως είπε η κυρία Δημογλίδου. Ο νόμος έρχεται και τον αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη επιείκεια και οι γονείς συνήθως, όχι δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Μου έχει τύχει και υπόθεση να το επιβραβεύουν το παιδί. Μάλιστα. Κύριε Δημητρίου, κυρία Παγώνη, μία άνω τελεία. Να πάμε λιγάκι να πούμε μία καλημέρα στο Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον καλό συνάδελφο. Θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ισραήλ. Καλημέρα, Γιώργο. Ναι, όπως εγκαίρως είχαμε μεταδώσει από το άρθρο 24, σχεδιαζόταν ένα ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ, στο πλαίσιο δηλαδή του ρόλου που διεκδικεί και μπορεί να έχει η Ελλάδα στην περιοχή με δεδομένες τις καλές σχέσεις και της απευθείας διάβλου επικοινωνίας με όλες τις χώρες. Έτσι λοιπόν οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι λόγω των συνθήκων ασφαλείας που διαμορφώνονται στην περιοχή δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή να πραγματοποιηθεί το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ. Σας θυμίζω ότι χθες κατά την παρέμβασή του στην έκτακτη σύνοδο κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης που συνεκλήθη από την Ευρωπαϊκή Υγεσία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκρουσε για ακόμη μια φορά το κομπανάκι της διάκρισης αυτής της αστάθειας και της πολεμικής σύρευσης, βάρος φυσικά της περιφερειακής σταθερότητας. Είναι επίσης σαφές ότι η Αθήνα διατηρεί ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας με όλους τους παίκτες της περιοχής. Θυμίζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σε ανοιχτή γραμμή και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι, αλλά και με όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Μάλιστα. Τολμώ να προβλέψω ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα είναι ο τελευταίος ξένος ηγέτης, ο οποίος θα προσγειωθεί στο Ισραήλ. Μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πράγματα. Πάρα πολύ για την πληροφορία. Ουσιαστικά το προεδρικό αεροσκάφος των Γερμανών
Έπεσε σε σύννεφο επίθεση. Ακριβώς. Πώς έφτασε, βέβαια. Λοιπόν, να επιστρέψουμε εμείς τώρα πίσω στην κουβέντα μας. Κάτι λέγατε, κύριε Δημητρίου, το οποίο πήγατε να απαντήσετε εσείς, κύριε Παγώνη. Ο νόμος, και τελειώνοντας, ο νόμος αντιμετωπίζει με μεγάλη πίεση για τους ανηλίκους. Να σας πω ότι ένας ανήλικος, ο οποίος δεν έχει κλείσει τα 15 έτη και διαπράξει ανθρωποκτονία, η μεγαλύτερη ποινή που μπορεί να τον επιβληθεί είναι 8 έτη, από τα οποία θα κτίσει τα 4. Οπότε μην περιμένετε από τον νόμο να διαπαιδαγωγήσει τους ανηλίκους ή να τους συμμορφώσει. Πίσω άρα εδώ εσείς προτείνετε μια αυστηροποίηση των ποινών, δηλαδή αυτό όχι θα ήταν βέβαια η λύση και το καθόλου. Ίσα-ίσα. Πώς εγώ προτείνω ναι, να κοιτάξουμε το πρόβλημα που αφορά στη διαπαιδαγώγηση, μάλιστα, των παιδιών, είτε αυτό αφορά στους γονείς και κηδεμόνες, να μην φτάσουμε σε αυτό το θέμα, ή στους εκπαιδευτικούς. Αν αδιαφορούν όλοι αυτοί για το πώς μεγαλώνει ένα παιδί, αν το παιδί είναι διαρκώς εκτός επίβλεψης. Παρένθεση, υπάρχει και ποινικό αδίκημα σχετικό. Η παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Όταν ένας ανήλικος διαπράξει ένα ποινικό αδίκημα, συνήθως θα κατηγορηθεί ο γονέας, ο κηδεμόνας ή ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται στη σφαίρα ελέγχου του. Όταν μιλάμε για έλεγχο, όμως, εννοούμε ότι ένα παιδί θα πρέπει και να περιορίζεται, θα πρέπει να συμμορφώνεται. Δεν μιλώ για εσωνικά βασανιστήρια, προς Θεού. Βλέπω ότι η κυρία Παγώνη θα ξέρει καλύτερα ότι έχει καταργηθεί η επίπληξη και ο έλεγχος στα παιδιά. Θεωρείται αντιεκπαιδευτικό, αντιπαιδαγωγική μέθοδος. Κύριε, να κάνεις παρατήρηση σε ένα παιδί. Τα παιδιά 1.353 συλλήψεις μόνο είναι, το Σεπτέμβριο. Είναι δύσκολα να τα διαχειριστείς και να τα διαπαιδαγωγήσεις. Σήμερα, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι όλες οι οικογένειες δεν έχουν την ευχαίρεια, δεν έχουν το ταλέντο, σε εισαγωγικά, να διαχειριστούν εύκολα τα παιδιά τους. Γι' αυτό λοιπόν, εκτός από την οικογένεια που πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, από εκεί και πέρα έχετε δίκιο και για το σχολείο, αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα θα υπάρχουν ειδικές ομάδες, όπως είναι οι ψυχολόγοι. Αυτό κάνει η πολιτεία ήδη. Πρέπει να... Αυτό, κύριε Παγώνη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Για να μην... Ναι, βεβαίως, κύριε Δημητρίου. Όταν διαπράττει ένα ποινικό αδίκημα από ανήλικο, η αυστηρότερη ποινή που του επιβάλλεται είναι συνήθως η παρακολούθηση από κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο. Η πολιτεία το έχει φροντίσει αυτό. Έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι αρκετό. Γιατί το παιδί αισθάνεται ότι γλίτωσε. Βλέπετε εδώ τις εικόνες. Έτσι, σπάνε στο ξύλο 2 ένα παιδί. Αν είναι κάτω των 15, το πιο πιθανό είναι να μην τους επιβληθεί καμία ποινή και να οριστεί, να υποχρεωθούν να πηγαίνουν να επισκέπτονται μια κοινωνική λειτουργό. Τι θα αισθανθεί το παιδί αυτό λοιπόν? Ότι τη γλίτωσε, πηγαίνει σε μια ψυχολόγο, του μιλάει πολύ γλυκά και αυτή, μην το ξανακάνεις, δεν θα το ξανακάνω. Όμως μέσα του, όταν βλέπουμε ένα παιδί με τόσο βίαιο ένστικτο στην ηλικία αυτή, αισθάνεται ότι δεν του επιβλήθηκε ποινή, δεν τιμωρήθηκε. Αν άρα, ρωτάτε λοιπόν, ότι εύκολα πρέπει να τιμωρηθεί, μπορεί να το ξανακάνει, βέβαια, λέτε κύριε Δημητρίου. Μπορεί εύκολα να το ξανακάνει. Επιμένω στο ότι διαπιστώνω ότι έχουν αλλάξει πολύ οι εποχές. Αυτό είναι αλήθεια. Σε αυτό που αφορά τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Αυτές οι συμπεριφορές, σας λέω, σε δικές μου υποθέσεις, έχω δει από το περιβάλλον πάντως, και από γονείς να επιβραβεύονται. Να επιβραβεύονται. Βεβαίως. Νομίζω πάντως, ότι αυτή είναι η μειοψηφία. Δεν είναι η πλειοψηφία των γονέων οι οποίοι θα επιβραβεύσουν το παιδί τους που πήγε να κάνει μια τέτοια πράξη. Το νούμερο αυτό το οποίο έχουμε εδώ και τίτλο έχουμε βάλει, τα 1.353 συλλήψεις μόνο το μήνα Σεπτέμβριο, είναι ένα σοκαριστικό νούμερο. Μία μέρα διαρκεί. Αν βάλετε όλο το χρόνο, τι γίνεται? Είναι πολύ μεγάλο νούμερο και σκεφτείτε ότι μιλάμε για συλλήψεις ανηλίκων, οι οποίοι ο αριθμός αυτό συμμετέχει κανονικά στην εγκληματικότητα, στους δείκτες εγκληματικότητας μια χώρας. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο νούμερο είναι αυτό για ένα μόνο μήνα, συλλήψεις ανήλικων παιδιών σε όλη τη χώρα. Και 1.201 υποθέσεις που διαχειρίστηκε η ελληνική αστυνομία και πάρα πολλές υποθέσεις, στην οποία υπήρχε αποτροπή τέτοιου περιστατικού, έτσι, που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Λόγω της παρουσίας αστυνομίας έχει αποτραπεί μια συμπλοκή ανήλικων παιδιών. Και φανταζόμαστε τώρα σε αυτό το νούμερο θα περιλαμβάνονται και επιθέσεις και κλοπές, έτσι δεν είναι? Δηλαδή διάφορες παραβατικές συμπεριφορές των ανηλίκων. Διάφορα αδικήματα που κυρίως είναι μικροκλοπές, όπως αναφέρατε εσείς, κάποιες ληστείες και σωματικές βλάβες. Από τις περισσότερες περιπτώσεις μιλούμε για σωματικές βλάβες. Τι να πει κανείς, μακάρι να σταματήσει να μεγαλώνει το παιδί σε μια οικογένεια. Αυτό είναι το άλλο και το μέγα. Σημασία μετά πώς συνεχίζει το σχολείο, έχει σημασία πώς αντιμετωπίζει. Τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες είναι ιδιαίτερα. Το καθένα είναι ξεχωριστό, με το δικό του χαρακτήρα. Άρα λοιπόν θέλει και το καθένα ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και εκεί πάνω να εστιάσουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, είναι σίγουρα ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς
προβλέπω ότι θα το ξανασυζητήσουμε. Θα το συζητάμε για πολύ. Και αν κάποιος θέλει να καταλάβει γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί αν κάνεις μια βόλτα στις πλατείες, εγώ δεν λέω τώρα, δεν εννοώ σε υποβαθμισμένες περιοχές με μεγάλη κλιματικότητα σε άλλες, στις καλές περιοχές, στις καλές γειτονίες. Καταλαβαίνει αμέσως τι γίνεται. Η αλήθεια είναι εκεί έξω, είναι στις πλατείες. Κυρία Δημογλίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας Δήμο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε.